Πρόεδρε, έχουμε συνηθίσει το τελευταίο μήνα να σηκώνουμε κούπες, ε. Παιδιά, μας πήγε πάρα πολύ καλά η χρονιά. Βέβαια, εκείνο που είπα είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, ειδικά στα μικρά τμήματα, έγινε και από πέρσι με το Βαγγέλη τον Πεταλά. Δουλέψανε πολύ τα παιδιά. Συνεχίστηκε φέτος από το νωρίς το καλοκαίρι με τον Γιώργο τον Διαμαντόπουλο. Και βέβαια το ίδιο και με τη μεγάλη ομάδα. Ο Γιώργος έχει φοβερές εμπειρίες. Παρόλο που ήταν πρώτη χρονιά προπονητής, είδατε, είχε 3-3. Δηλαδή, ό,τι μπορούσε να πάρει, τα πήρε όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μου άρεσε και ο τρόπος που συμπεριφορεόταν και στα παιδιά και στους άντρες. Έχει έναν τρόπο που φαίνεται τα καταφέρνει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έκανε τα παιδιά να δώσουν το κάτι παραπάνω. Έπαιρνε από τον καθένα ό,τι μπορούσε περισσότερο. Και γι' αυτό ήρθανε τα αποτελέσματα. Δύο μεγάλοι αθλητές του συλλόγου, ο Αναστάσιο Δεβελέκος και ο Γιάννης Οπουλής, πιθανότατα αποχωρούν από την ενεργό δράση. Όμως έρχεται μία πλειάδα πίσω νέων καλαθοσφαιριστών. Καταρχάς, τι να πούμε για αυτά τα παιδιά, είναι και σαν χαρακτήρες είναι καταπληκτικοί, δεν είναι ότι είναι οι αρχηγοί της ομάδας και οι δύο, αλλά είναι η καρδιά, είναι τα παιδιά αυτά, ό,τι πρόβλημα και το παραμικρό πρόβλημα να δημιουργηθεί, αμέσως θα βρούνε τη λύση. Ειλικρινά τους ευχαριστώ από καρδιάς. Κάτι θα κάνουμε και για τους δύο αυτούς. Τους χρωστάει πάρα πολλά η ομάδα. Εντάξει, όμως έφτασε η ηλικία, έφτασε η στιγμή να σταματήσουν. Όμως, γι' αυτό δουλεύαμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπεις και το παιδικό και το εφηβικό. Είναι δεξαμενές οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν τη μεγάλη ομάδα με παιδιά. Και αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι είναι κάποιοι μεγάλοι που παίζουν μπάσκετ και πίσω δεν υπάρχει τίποτε, βλέπεις ότι καταρρύπτεται. Ακολουθούν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να στελεχώσουν την αντρική ομάδα και είναι το μέλλον της αντρικής ομάδας. Το πρωτάθλημα που τα αφιερώνει ο Βαγγέλης ο Δημαράκης? Στα παιδιά που το πήρανε, τα παιδιά αγωνιστήκανε και ειλικρινά τους ευχαριστώ πολύ, γιατί φέτος μας έδωσαν πάρα πολλές χαρές. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που είσαι κοντά στην ομάδα, που αναδεικνύεις την δουλειά που κάνουμε. Γι' αυτό και ήρθε και τόσος κόσμος σήμερα στο γήπεδο, και όχι μόνο σήμερα γενικά, αλλά σήμερα είδες τι έγινε στο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.